επίστρεψον προς Κύριον τον Θεό σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε μεθε αυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον. Είπατε προς αυτόν, αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητη ημάς ευμενός και θέλομεν αποδώσει των καρπών των χιλέων ημών. Ο Ασούρ δεν θέλει μας σώσει. Δεν θέλομεν αναβεί εφήπους και δεν θέλομεν υπή πλέον προς το έργο των χειρών ημών. Είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρεύσει την αποστασία αυτών. Θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει από αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος στον Ισραήλ, ως κρίνων θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τα ρίζας αυτού ως δένδρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλω συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η οσμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλουσι να επιστρέψει και καθίσει υπό τη σκιάν αυτού. Θέλουσι αναζήσει ως σίτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει πει, τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδόλων. Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη ευθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει ταύτα αυτά, διότι ευθύε είναι εωδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυτές, οι δε παραβάτε θέλουσι πέσει εν αυτές. Αμήν. Και θα μιλήσουμε για ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο εκτιλήσεται πολλές φορές όταν είναι ανθρώπινο, για πολλούς λόγους, ενώ ξεκινάς και είμαι σίγουρος ότι έχεις κάνει τα σχέδια στη ζωή αυτή, κάτι έχεις σχεδιάσει, κάπως φαντάζεσαι το μέλλον σου, κάπου θα είσαι, δηλαδή πολλοί λένε να πάρω τη σύνταξη, να πάρω ένα εξοχικό, να το πάω στη Λούτσα και να είμαι κοντά στη θάλασσα, να ψαρεύω. Άλλοι λένε να πάω στο βουνό, άλλοι λένε να σπουδάσω τα παιδιά μου, άλλοι λένε να βγάλω χρήματα, άλλοι λένε να μετακομίσω, να πάω στο χωριό μου. Πολλά σχέδια, ανθρώπινα σχέδια, βγαίνουν μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά οι ασταθμίδιοι παράγοντες, πολλές φορές ακόμα και καιρικές συνθήκες, θα φτιάξω ένα σπίτι και το Μάιο θα μπούμε μέσα. Και πέφτει ένας χιονιάς, πέφτουν βροχές, και ο Μάιος γίνεται Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, καθυστερεί ο μηχανικός να βγάλει την άδεια, Σεπτέμβρης, έχει το επόμενος χρόνος. Η αδυναμία, η έλλειψη διάθεσης πολλές φορές, τα ψυχολογικά που σταματάνε τον άνθρωπο να εργάζεται το σχέδιό του, γιατί ενώ του καταστρώνεις το σχέδιο, στη συνέχεια και την πορεία αυτού θα πρέπει εσύ να στέκεσαι από πάνω, να το ελέγχεις ότι πηγαίνει σωστά. Αν, ας πούμε, έχεις σκοπό το παιδί σου να γίνει επιστήμον, το γράφεις σε ένα καλό σχολείο, το πας στο καλύτερο φροντιστήριο, ειδικά στην τρίτη ηλικίου, του κάνεις και ιδιαίτερα αν έχεις χρήματα, σχεδιάζεις. Να το οδηγήσεις, να το κατευθύνεις από μικρό ακόμα παιδί, και έχω πολλούς που μου λένε ότι εγώ το παιδί μου από μικρό προσπαθώ να τον ουθετήσω και να του βάλω μέσα ένα σποράκι να γίνει επιστήμονας. Και καταφέρνω να το πείθω σιγά σιγά, και εκεί που δεν ήθελε να σκεφτεί καν να γίνει γιατρός, μου έλεγε μια πελάτησα, εγώ από 6 χρονών του έλεγα όταν μεγαλώσεις θα γίνεις γιατρός. Το παιδί έλεγε εγώ θέλω να γίνω καπετάνιος. Θα γίνεις γιατρός. Όχι, θέλω να γίνω πιλότος. Έλεγε το παιδί. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνει στο λύκειο. Παιδί μου, τι θα κάνεις? Θα γίνω γιατρός, μαμά. Χάρηκε η μαμά, λέει, το έπεισα το παιδί να γίνει γιατρός. Πραγματικά ήταν αξιόλογο το παιδί, καλός μαθητής. Πάει, δίνει εξετάσεις, περνάει στην ιατρική, σε επαρχιακή πόλη. Πάει το πρώτο χρόνο, τον πιάνει κατάθλιψη. Να οι ψυχολόγοι, να οι ψυχίατροι, να τα φάρμακα. Και έρχεται η μητέρα μια μέρα στο φαρμακείο και συζητάει μαζί μου. Μου λέει, άσε μου, λέει, ο γιος μου είναι πάρα πολύ στρεσαρισμένος και έχει πέσει σε κατάθλιψη. Γιατί, της λέω. Γιατί, μου λέει, δεν μπορούσε με τη σχολή αυτή και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολα τα μαθήματα και το περιβάλλον και αυτά. Και έχω μετανιώσει για αυτό που έχω κάνει. Και η αλήθεια είναι ότι σχεδιάζουμε πολλές φορές πράγματα, το οποίο είναι και ή στις δυνάμεις μας και πάνω από τις δυνάμεις μας και κάτω από τις δυνάμεις μας, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και έτσι
μας εκπλήσει πολλές φορές, ενώ τα έχουμε σχεδιάσει όλα τέλεια, στην παραμικρή λεπτομέρεια, έρχεται η ώρα που γίνεται τέτοια ανατροπή, μια τέλεια ανατροπή, που δεν τη φαντάζεσαι. Όπως δεν φανταζόταν κανένας ότι και πριν από μερικούς μήνες δύο εκκλησίες θα μπορούσαν να ενωθούν. Ούτε το σχεδιάζαμε αυτό, ούτε το φανταζόμασταν, μπορεί να το θέλαμε, αλλά ποτέ δεν είπαμε άντε να κάνουμε κάποιες ενέργειες να γίνει αυτό πράξη. Στην κυριολεξία πάντως παρατήρησα ότι όταν υπάρχει επιθυμία για κάτι καλό, ο Θεός ανοίγει δρόμο και το καλό αυτό ενεργείται μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά φανταστείτε, όταν αυτό είναι θέλημα Θεού, πώς ο άνθρωπος στέκεται στα χέρια του Κυρίου ως πολύτιμο εργαλείο, ώστε το σχέδιο που ο Θεός έχει καταστρώσει και που θα γίνει, γιατί αν ο Θεός το πει, αδελφοί, θα γίνει. Αν ο Θεός το έχει καταστρώσει το σχέδιο, θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση ματέωσης του σχεδίου του Θεού. Έστω και αν εγώ δεν είμαι μέρος του σχεδίου ή αν είμαι αρχικά ένα μέρος του σχεδίου του Θεού, εάν εγώ θελήσω να απομακρύνω τον εαυτό μου από το σχέδιο αυτό, το σχέδιο όμως θα εκτελεστεί, το σχέδιο θα έρθει στο τέλος, το αποτέλεσμα θα έρθει στην Εκκλησία, το αποτέλεσμα θα έρθει στη ζωή των χριστιανών, έστω και αν εγώ είμαι ένας απλός παρατηρητής. Και βέβαια αυτό είναι το άσχημο. Να είμαι παρατηρητής σε ένα σχέδιο που καταστρώθηκε, να είμαι και εγώ παρόν, να συμβάλλω κι εγώ μέσα σε αυτό, να απολαμβάνω μέσα από αυτό, να ζω μέσα από αυτό, δηλαδή να χαίρομαι μέσα από το σχέδιο. Όταν βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα σχέδιο σωτηρίας ψυχών αθανάτων, ένα σχέδιο διακονιών, ένα σχέδιο χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία. Και εγώ να είμαι ένα μέρος του σχεδίου αυτού και ο Θεός να με έχει προορίσει για κάτι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή εγώ εξαιρώ τον εαυτό μου, ο Θεός θα συνεχίσει το έργο του φυσικά και θα δώσει στην Εκκλησία διακονίες και χαρίσματα, αλλά εγώ θα έχω εξαιρεθεί. Τελικά, όλοι θα φάνε, εγώ θα μείνω νηστικός. Όλοι θα περνάνε καλά και εγώ θα υποφέρω. Όλοι θα γεμίζουν χαρά και εγώ θα είμαι κλεισμένος στο καβούκι μου μέσα σε μια κατάσταση βρασμού της ψυχής, όπου τίποτα μα τίποτα θα με ικανοποιεί και τελικά θα ζηλεύω τους άλλους που χαίρονται. Θα μπαίνω μέσα, εγώ δεν θα απολαμβάνω, οι άλλοι θα απολαμβάνουν και εγώ θα λέω γιατί οι άλλοι απολαμβάνουν και εγώ δεν απολαμβάνω, αφού συμμετέχω στην ίδια ακριβώς ομίγυρη χριστιανών. Γιατί εγώ δεν απολαμβάνω, αφού ακούω τα ίδια. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Ακούω τις ίδιες προφητείες, το ίδιο κήρυγμα, συμμετέχω στην προσευχή. Τα πάντα είναι ίδια. Γιατί η καρδιά μου δεν πήρε? Γιατί πήρα απόφαση, ίσως δεν το έχω καταλάβει ακόμα, να εξαιρέσω τον εαυτό μου από το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Και δεν είναι καθόλου παρήγορο αυτό. Το παρήγορο είναι ότι ο Θεός θα κάνει κάτι στην φάση αυτή και θα πει «Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον τον Θεό σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου». Ο Θεός λοιπόν που βλέπει και αναρωτιέμαι πολλές φορές, αφού Κύριε με βλέπεις, ότι από μόνος μου έχω στρέψει νότα περιφρονήσεως. Εγώ πήρα την απόφαση. Δεν μου το ζήτησε άνθρωπος, ούτε η γυναίκα μου το ζήτησε, ούτε τα παιδιά μου είπανε «Μπαμπά, τώρα που πάμε τώρα στην εκκλησία, θα πάμε κινηματογράφο». Μόνος μου πήρα την απόφαση αυτή. Φεύγω ίσως όχι σωματικά, δηλαδή μπορώ να είμαι παρόν μέσα σε μια εκκλησία, να ανήκω στο σώμα μιας εκκλησίας, να ανήκω θεωρητικά, αλλά πρακτικά να είμαι απόν. Τότε, ενώ έχω πάρει εγώ την απόφαση, γιατί ο Θεός λοιπόν θέλει, όπως την απόφαση που πήρε ο Λότ. Γιατί ο Λότ ήξερε πάρα πολύ καλά ότι τα Σόδωμα και τα Γόμορα είναι δύο πόλεις μέσα στην αμαρτία. Τι πας να κάνεις εκεί πέρα? Παίρνεις την απόφαση γιατί βλέπεις τα περίχωρα του Ιορδάνη να είναι πλούσια, εκεί ξέρεις ότι τα πρόβατά σου θα αναπαύονται, θα έχουν να τρώνε και να πίνουν, αλλά είναι δική σου η απόφαση. Αλλά παρόλα αυτά ο Θεός αποφασίζει με τα βίας, έστειλε τον άγγελο, τους πιάνει από το χέρι με το ζόρι να τους βγάλει. Μα τους βλέπεις ότι καθυστερούν. Δεν βλέπεις τη γυναίκα του Λότ που πάει να μαζέψει την πρίκα της, ξέρω τα χρυσαφικά της, να τα βάλει να συσκευάσει και δεν την παίρνει η ώρα, αλλά αυτή μένει εκεί και καθυστερούν. Και βάζει τον άγγελο ο Θεός να τους πάρει, αδελφοί, και να τους πιάσει από το χέρι, να τους βγάλει από τη γη των Σοδόμων και των Γομόρων. Αυτό λέγεται Θεία Εύνοια, Θεία Χάρη, η οποία προέρχεται μέσα από την αγάπη. Και κάθε σχέδιο που προέρχεται από αγάπη είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει δύναμη και αποτέλεσμα. Ακόμα και αν το σχέδιο
το δικό μου για να μιλήσω σε κάποιον για τον Κύριο είναι από την αγάπη μου για τον Κύριο, αλλά και από την αγάπη μου για τον άνθρωπο, το σχέδιο αυτό θα έχει καρπό και αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να εκφράζεις με την αγάπη σου ένα έργο και αυτό το έργο να ματαιώνεται. Λέει, πίστευσον στον Κύριο Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Αλλά είχε προηγηθεί από αυτό μία αγάπη, ένα χτύπημα δυνατότητας της καρδιάς, το οποίο οδήγησε τον άνθρωπο αυτό το δεσμοφύλακα, και οποιοδήποτε άνθρωπο τον οδηγεί σήμερα σε ένα σπάσιμο του αλάβαστρου, του μύρου, μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού, και ο Κύριος δεν μένει ασυγκίνητος μπροστά στην καρδιά που σπάει. Δεν μένει ασυγκίνητος. Φανταστείτε λοιπόν, αν εγώ σχεδιάζω κάτι από αγάπη, αν εγώ θέλω να φτιάξω κάτι με αγάπη, φτιάξατε μια εκκλησία εδώ, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Και μετά από τόσα χρόνια, όλοι λέμε ακόμα τι ωραίο κτίριο που είναι. Γιατί έγινε αυτό όμως, τόσο ωραίο το κτίριο? Γιατί υπήρχαν χρήματα? Ξέρω, δεν υπήρχαν χρήματα. Το ξέρω αυτό. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί υπήρχε αγάπη για το έργο του Θεού, αδελφοί. Και επειδή υπήρχε αγάπη για το έργο του Θεού, ο Θεός είδε την αγάπη και άνοιξε δρόμο. Ενώ δεν υπήρχαν χρήματα, βρέθηκαν χρήματα. Ενώ δεν υπήρχαν, ας πούμε, αδελφοί να βοηθήσουν, βρέθηκαν αδελφοί να βοηθήσουν. Εγώ τώρα, ας πούμε, ζοριζόμαστε κι εμείς λίγο με την αίθουσα και λέω, Κύριε Θεέ μου, λέω, θέλουμε και ένα φορτηγό, λέω, να μετακομίσουμε τα πράγματα. Και τις προάλλες, χωρίς να το ζητήσω, από τον Κύριο το είχα ζητήσει, αυτός το ήξερε, έρχεται ένας αδελφός για κάποια άλλη δουλειά, μου λέει, αδερφέ, όταν θα μετακομίσετε, έχω ένα μεγάλο φορτηγό, θα τα βάλουμε όλα μέσα. Δύο διαδρομές μόνο θα κάνουμε. Το κοιτάω, λέω, θέμα, πού μου τον έστειλες? Πού μου τον έστειλες, Κύριε? Αλλά έγινε με αγάπη αυτό, με αγάπη για το έργο του Θεού. Ο Θεός άνοιξε δρόμο. Δεν ξέρω πόσο θα ήθελε ένα φορτηγό. Μπορεί και 300 ευρώ να ήθελε για να μας κάνει τις μεταφορές αυτές. Βλέπετε, αδελφοί. Και τελικά, ο Θεός που από πολύ μεγάλη αγάπη, από απέραντη αγάπη, γιατί ο ίδιος είναι αγάπη, καταστρώνει ένα τέλειο σχέδιο. Ένα σχέδιο σωτηρίας. Ένα σχέδιο που χτυπάει σήμερα την πόρτα κάθε καρδιάς και λέει, επίστρεψον προς Κύριον τον Θεό σου. Μα δεν με αφήνεις την ησυχία. Μα γιατί δεν με αφήνεις την ησυχία μου? Δεν θέλω να σε αφήσω στην ησυχία σου. Θέλω τα λιμνάζω τα ύδατα να τα ταράξω. Ο χριστιανός δεν πρέπει να μένει στην ησυχία του. Πρέπει να είναι ανήσυχος. Όχι να μην κοιμάται. Να κοιμάται και να αναπαύεται και να γαλινεύει. Αλλά να είναι ανήσυχος. Δηλαδή, τι? Να θέλει όλο και περισσότερα να γνωρίζει με τον Κύριό του. Μέσα από την συνοδοιπορία του ανθρώπου και του Χριστού, ο άνθρωπος απολαμβάνει αγάπη, απολαμβάνει ειρήνη, απολαμβάνει χαρά, όλο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, αλλά διδάσκεται κιόλας. Και όσο θα μου πείτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μετά από τόσα χρόνια, θα το πω έτσι χοντρά, μου λέει κάποια αδελφή, μου λέει, σε ποιο χωριό μεγάλωσε? Γιατί μας τα λες χωριάτικα. Λες, δεν μεγάλωσα σε χωριό, στο μεγάλο χωριό, την Αθήνα μεγάλωσα. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, ενώ θα έπρεπε, λέει, να χρειάζεστε να τρώτε κρέας, ακόμα γάλα, γάλα, γάλα. Δεν έχει σημασία, γάλα, 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 γάλα. Αλλά γάλα. Να μην πω, να, δεν είναι για μένα το πιπερό, πέτα το πιπερό. Και με τι θα τραφείς, με τι θα μεγαλώσεις, θα βρω εγώ άλλες πηγές ζωής. Δεν υπάρχει άλλη πηγή ζωής, αμήν αδελφοί. Μία είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι, ναι και στο γάλα, ναι και στη στερεά τροφή, ναι σε όλα όσα ανάλογα με την πνευματική μου ηλικία ο Θεός μου χαρίζει. Άρα λοιπόν, εγώ λέω σήμερα, θέλω να είμαι μέρος του σχεδίου του Θεού. Θέλεις να είσαι μέρος του σχεδίου του Θεού? Σε ένα τέλειο σχέδιο το οποίο έχει καταστρωθεί και μάλιστα από την ημέρα που ο Αδάμ και η Εύα βγήκαν από τον κήπο της Εδέμ, ο Κύριος είχε προγραμματίσει, θα λέγαμε, τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Το σπέρμα αυτής θα σου τρύψει την κεφαλή, γυρνάει και λέει στον Όφη. Δηλαδή από τότε καταστρώθηκε ένα σχέδιο, ο Αδάμ και η Εύα δεν καταλάβανε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Μας μιλάει το Πνεύμα του Θεού, μας δείχνει ενύπνια, οράσεις, προφητείες, ονομαστικές προφητείες, και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Κύριε Θεέ μου, τι θέλεις? Τι θέλεις, Κύριε, από εμένα? Είχα και εγώ ένα πολύ ωραίο ενύπνιο που αφορούσε την Ένωση των Εκκλησιών, πολύ πριν αναλάβω την Εκκλησία του Χολαργού, δηλαδή πριν 12 χρόνια, 15. Δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα. Όταν ήρθε η ώρα όμως, αδελφοί, τότε όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle, του πνευματικού puzzle, ενώνονται και εννοείς και καταλαβαίνεις αυτά που ο Θεός σου είχε πει πριν από χρόνια. Γι' αυτό να μην ξεχνάμε τις επαγγελίες του Θεού. Και ξέρω ότι όταν είναι επαγγελία του Θεού, δεν την ξεχνάμε.
Ξέρω επίσης ότι όλα αυτά τα ενύπνια και τις οράσεις που ο Θεός μου έχει δείξει και σου έχει δείξει και μας έχει δείξει, αυτά μας κρατάνε μέχρι σήμερα ζωντανούς. Είναι αυτά που κινούν την ελπίδα μας. Είναι αυτά που μας κάνει να στεκόμαστε στο ύψος των πνευματικών περιστάσεων. Είναι αυτά που μας κάνουν να λέμε όχι στην πρόκληση της αμαρτίας. Είναι αυτά που σήμερα μας φέρανε στην Εκκλησία να ακούσουμε το λόγο, να συμπροσευχηθούμε μαζί με τους Αγίους της Εκκλησίας. Και είναι αυτά που μας κάνουν να προσκαρτερούμε τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λάβετε, λέει, με θεαυτόν λόγους. Πάρετε λόγια μαζί σας. Τι λόγια να πάρουμε? Να επιστρέψουμε, αλλά όχι άδειοι, Κύριε. Πολλές φορές, όταν κάνω την κουτσουκέλα, χωριάτικα θα σου το πω και αυτό, όταν κάνω την κουτσουκέλα, γυρνάω και λέω, τώρα Θεέ μου, λέω, τι να σου πω? Δεν έχω λόγια να σου πω. Τι να σου πω? Ότι έκανα θάλασσα, ότι έκανα μαντάρα, ότι δεν θα πρέπει να το κάνω. Το ήξερα. Ήξερα το θέλημά σου. Ήξερα την αλήθεια. Αλλά δεν βρήκα τη δύναμη, Κύριε. Και πολλές φορές πραγματικά δεν έχω λόγια να εκφράσω ούτε μία συγγνώμη να πω στον Κύριο. Αισθάνομαι, θέλω να κλειστώ σε ένα καβούκι, να κλάψω, αλλά δεν με βγάζει πουθενά αυτό. Πουθενά δεν με βγάζει. Και ξέρω ότι θα πρέπει να έρθει η ώρα να πάρω τα λόγια μου, τα λόγια της μετάνοιας, τα λόγια της εξομολόγησης, όχι της δικαιολογίας, όχι τα λόγια της δικαιολογίας, όχι να δικαιολογηθώ για τις πράξεις μου. Δεν φταίω εγώ, Κύριε. Η Εύα. Δεν φταίω εγώ, Κύριε. Ο Όφης. Κύριε, τα παιδιά μου μου κάνουν παράπονο ότι δεν με βλέπουν. Πώς να πάω στην εκκλησία? Η γυναίκα μου γκρινιάζει, Κύριε. Θέλει να πάω μια εκδρομή. Θέλει να της πάρω τηλεόραση. Παράδειγμα, λέω, δεν συμβαίνει αυτό, αλλά παραδείγματα. Ψάχνουμε δικαιολογίες. Μα είμαι πολύ κουρασμένος. Μα δεν γίνεται να μην πω ψέματα, γιατί πρέπει να γλιτώσω από την κατάσταση. Γιατί αλλιώς μπορώ να χάσω τη δουλειά μου. Βάσιμες δικαιολογίες. Κάποιοι, αδελφέ, υπάρχουν λευκά ψέματα. Τα λευκά ψέματα, κάποιος ας πούμε είπε ότι λευκό ψέμα είναι αν κάποιος πάσχει από καρκίνο και σε ρωτήσει, να του πεις λευκό ψέμα, να μην του πεις την αλήθεια, να την ξέρεις ότι πάσχει από καρκίνο και ότι οι γιατροί σου είπαν ότι 3 μήνες ζωής έχει. Αν σε ρωτήσει, και επειδή στην Ελλάδα ήθιστε αυτό, ενώ στην Αμερική και σε άλλες χώρες οι γιατροί είναι ξεκάθαροι, πιάνουν τον ασθενή, του λένε, κύριε Τάδε, κυρία Τάδε, ξέρετε, 3 μήνες σας έχουν μείνει. Εδώ λένε στους συγγενείς, μην χαλάσουμε την ψυχολογία του ασθενή, δεν τους πείτε την αλήθεια. Θα του πείτε ότι όλα καλά, θα κάνουμε τις θεραπείες και όλα καλά. Και έρχεται τώρα το παιδί του Θεού σε ένα δίλημα, να πει την αλήθεια, η οποία ελευθερώνει, αλλά από την άλλη μεριά ρίχνει ψυχολογικά τον άλλον. Τι να κάνει και σε ένα δίλημα, να πω, αδερφέ, ένα λευκό ψέμα? Όχι. Όχι. Αν δεν έχεις τη δύναμη να πεις την αλήθεια, ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει χάρη. Όταν θυμάμαι, όσο θυμάμαι και όσο θυμάμαι τη μητέρα μου, η οποία ήταν στο κρεβάτι, ξέραμε ότι θα την έπαιρνε ο Κύριος, παρόλο ότι, εντάξει, ήταν πολύ νεαρή η ηλικία, ήταν 52, την κάλεσε ο Κύριος. Λίγο πριν έλεγα, πάω και την πιάνω, γιατί είχε κάποια καταστήματα και είχε και ένα αυτοκίνητο επαγγελματικό και είχε τον, είχε τα άλλο. Τώρα λέω, πρέπει να δούμε πώς θα διαθετήσουμε τα πράγματα αυτά. Γιατί αν έρθει η εφορία, θα έχουμε να πληρώσουμε φόρους και δεν είχαμε χρήματα να πληρώσουμε τους φόρους. Τώρα λέω, εγώ ήμουν ο μεγαλύτερος. Πόσο ήμουν τότε? Το 99 ήμουνα 31 χρονών. Σιγά, την ηλικία που είχα. Και παρόλα αυτά, ούτε ο μπαμπάς μπορούσε να το πει, ούτε τα αδέλφια μου, να τη πούνε ότι κάτι πρέπει να κάνει, να γράψει τα καταστήματα για να μην πάνε τα χρήματα όλα στην εφορία. Λέω, Χριστέ μου, λέω, τώρα τι πρέπει να κάνω? Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να την πλησιάσω. Λέω, μαμά, να σου πω κάτι. Δεν είναι καλό να γράψω στον αδελφό μου τον Τάκη τα μαγαζιά. Και γυρνάει, ήταν στο κρεβάτι, αδελφή, το θυμάμαι. Ακόμα και το βλέμμα της θυμάμαι, που γυρνάει και μου λέει, δηλαδή, πιστεύεις ότι θα πεθάνω? Εκείνη την ώρα, αδελφή μου, κόπηκαν τα ύπατα. Λέω, δεν υπάρχει. Τότε θα τη πω. Λέω, κοίταξε, μαμά, εγώ δεν ξέρω ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Και πραγματικά η αλήθεια είναι ότι ο Θεός τελευταία στιγμή μπορεί να πει κάτι που να ανατρέψει τα πάντα. Οι 3 μήνες να γίνουν 15 χρόνια. Δεν γνωρίζω. Αλλά παρανθρώπης, ό,τι γνωρίζω, αυτό είναι, της λέω, κοίταξε, δεν ξέρω ο Θεός τι θέλει να κάνει. Αλλά σημασία έχει ότι αν ακόμα ανανύψεις, θα ήθελες πάλι να μπλέξεις με την αγωνία, με το άγχος των επιταγών, με την κούραση αυτή, μετά από τα 5 χρόνια
που ταλαιπωρήσε στα νοσοκομεία, στις χημειοθεραπείες και στις ακτινοβολίες. Έχεις δίκιο, μου λέει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει σοφία. Πραγματικά τα έγραψε όλα αυτά και ένα αυτοκίνητο δεν κατάφερε να γράψει, έτσι δεν το αμέλησε. Και ήρθε να πληρώσουμε ένα πρόστιμο, το οποίο ήταν ένα πρόστιμο, μάλλον ένα ποσό, ένα παράβολο τέλος πάντων ήταν αυτό, πολύ μεγαλύτερο από την αξία του αυτοκινήτου, την πραγματική του αξία. Τώρα όμως, άρα λοιπόν, δεν λέω ψέματα. Έχω λόγια, δεν έχω δικαιολογίες, έχω λόγια μετάνοιας. Έφιαστε, λέει, υπεραλλήλων, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας, και αυτό λόγια είναι, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας, το πτέσμα μου προς εσένα, έρχομαι και στο λέω, και έφιαστε υπεραλλήλων για να γιατρευθείτε. Άρα εγώ πάω και εξομολογούμε, έχω λόγια εξομολόγησης προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Βέβαια εδώ προς τον Θεό, γιατί η αμαρτία μου έχει να κάνει ότι εγώ τα έβαλα αθελά μου με τον Θεό. Δηλαδή όλη μου η ζωή έχει στραφεί ενάντια στον Θεό, χωρίς να το ξέρω δηλαδή, συμμάχησα με τον εχθρό της ψυχής. Και όμως και με τον αδερφό μου, ξέρετε τι ωραίο είναι να έχεις μια καλή σχέση με τον αδελφό σου. Και να πούμε λοιπόν σε αυτόν, αφαίρεσον πάσαν ανομία ημών και δέχθη τη μας ευμενός. Μα πώς να με δεχθεί με ευμένεια ο Κύριος? Και με ευμένεια τι σημαίνει να με δεχθεί? Με ευμένεια να με δεχθεί με ανοιχτή αγκαλιά όπως ο πατέρας τον άσωτο γιο. Που του βάζει το δαχτυλίδι, που του βάζει τη στολή και πάλι, που σφάζει το μόσχο, το σιτευτό. Αυτό σημαίνει ευμένεια. Όχι να ανοίξω την αγκαλιά μου και να λέω να δω τώρα από εδώ και πέρα τι καλό παιδί θα γίνεις. Αυτό δεν λέγεται ευμένεια. Αυτό λέγεται επιφυλακτικότητα. Αυτό λέγεται ανθρώπινη αντίληψη. Εμείς είμαστε επιφυλακτικοί. Μπαίνει κάποιος μέσα λοιπόν στην εκκλησία μετανιωμένος, γυρνάει από την αποστασία, πας τον αγκαλιάσεις και λες τώρα για να δω πόσο θα κάτσεις εσύ ακόμα. Τα ίδια θα κάνεις πάλι. Είμαστε επιφυλακτικοί πολύ. Κακός. Κακός, αδελφοί. Γιατί δεν βοηθάμε τον άλλον να ανανύψει από τα τραύματα που έχει από τον κόσμο. Επιστρέφει για δικούς του λόγους. Γιατί πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να βρει ανάπαυση έξω στην αμαρτία. Και έρχεται στην εκκλησία να βρει ανάπαυση. Ξέρετε, εδώ θα αναπαυθεί. Έστω και αν δεν μπορεί να απεκδηθεί τον κόσμο, αναπαύεται το πνεύμα του καθώς ακούει το λόγο του Θεού. Αναπαύεται το πνεύμα του όταν ακούει το στόμα του Θεού να μιλάει στην εκκλησία. Έστω και αυτό, αν και αυτό μπορεί να μην δράσει καταλυτικά άμεσα και να αλλάξει τη ζωή του άρδιν από τη μία στιγμή στην άλλη, ο Θεός τον εργάζεται και έχει σημασία η αντίδραση της εκκλησίας. Το πόσο εμείς τον αγκαλιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο, να δεχθούμε για να μπορέσει μετανοημένος όχι απλά να επιστρέψει, αλλά να βιδωθεί, αδελφοί. Να βιδωθεί στα λευκά μάρμαρα της Κηφισιάς, στα ξύλινα πατώματα της άλλης εκκλησίας, τα πλακάκια της άλλης εκκλησίας και όπου υπάρχουν εκκλησίες. Να μας δεχθεί ευμενός και να αποδώσει, και θα αποδώσουμε μάλλον εμείς τον καρπό των χιλέων μας. Και εμείς. Και εμείς οι υποσχέσεις που κάναμε. Και η αλήθεια είναι ότι ούτε ο Ασσούρ θα μας σώσει, ούτε οι ύποι, δεν θα ανεβούμε σε έναν ύπο και θα πούμε θα στηριχθούμε στις δυνάμεις μας. Δεν μπορώ να στηριχθώ στις δυνάμεις μου, αδελφοί. Ξέρετε, πόσες φορές είπα προχθές, λέω στην εκκλησία, αυτό το χειμώνα δεν έχω αρρωστήσει ούτε μία φορά. Και λέω, βέβαια, λέω να μην το φωνάξω κιόλας, γιατί ξέρω ότι εγώ και ο εχθρός θα με ρίξει, λέω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αρρωστήσει, το ξαναλέω τώρα, εντάξει. Ο Κύριος ακούει και ο Κύριος. Κοιμάμαι μια γυναίκα, 8 μέρες τώρα, που είναι με γρήπη. Και της λέω, αγάπη μου, της λέω, το δωμάτιο της κόρης μας της Άννας άδειασε, να πάω να κοιμηθώ εκεί. Με αγριοκοιτάζει, κατάλαβα, λέω, δεν συνεχίζω. Αλλά από την άλλη, λέω, έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις. Χθες έφυγα το πρωί στις 8 και γύρισα το βράδυ στις 1 στο σπίτι. Άμα είμαι άρρωστος, πώς να τα κάνω όλα αυτά που κάνω? Και τελικά κατάλαβα, καλές είναι οι βιταμίνες να πίνετε, αλλά όσες και να πίνουμε, αδελφοί, ούτε οι ύποι θα μας σώσουν, ούτε οι βιταμίνες θα μας σώσουν, ούτε τα καλά είναι και τα βότανα να πίνετε, αλλά δεν μας σώσουν αυτά. Αυτός μας φυλάει είναι ο Κύριος. Αμήν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φυσικά και θα κάνουμε και το πτυχίο μας θα βάλουμε όταν κάνουμε ένα βιογραφικό. Σου λέει εδώ, τι θέλει, πτυχίο. Πού, αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα, ισπανικά. Όλα θα τα πάμε. Όλα θα τα πάμε. Αλλά ποιος θα κάνει την πρόσληψη? Ο Κύριος θα κάνει την πρόσληψη. Άρα, πού θα δώσουμε τη δόξα? Στον Κύριο. Και σε ποιανού τα χέρια
προηγουμένως, πριν καταλήξουμε στον οποιοδήποτε διευθυντή προϊστάμενο, αφού έχουμε περάσει από 1.000 συνεντεύξεις και μας έχουν κάνει τα νεύρα τσατάλια και φτάνουμε και έχουν πάρει τη Βαλεριάνα στον τελευταίο, γιατί είναι ο διευθυντής, ο επικεφαλής, και λέμε τώρα θα μας πει. Από αυτόν εξαρτάται ο διορισμός ή τέλος πάντων η πρόσληψη. Αλλά οι τρεις καλοί μου φανήκαν. Ο τελευταίος που ακούσατε είναι πάρα πολύ σκληρός τώρα. Τι θα κάνω, κύριε? Να χαπακωθώ. Πάω, αλλά είμαι εκείνη την ώρα, μου μιλάει, τον ακούω, αλλά δεν μπορώ να του απαντήσω. Γιατί είμαι σε καταστολή. Θα έπρεπε να είμαι ζωηρός και να είμαι έτσι, να βγάλω τη σπιρτάδα μου και την εξυπνάδα μου για να με βάλει σε μια καλή θέση. Εγώ πάω και κουνάω απλά το κεφάλι. Με βλέπει, λέει, αυτό θα προσλάβω. Reject. Βλέπετε, αδελφοί. Ενώ πάω στον κύριο, πάω στα γόνατα. Κύριε, έχω μια σοβαρή συνέντευξη σήμερα. Καταρχήν θέλω δύο πράγματα. Να μου δώσεις ειρήνη και ευστροφία. Ο άλλος θα αντιληφθεί ότι έχει έναν άνθρωπο ικανό απέναντί του, αλλά κι εγώ να μην χάσω την ειρήνη μου, κύριε, ή να έρθει το άγχος πάνω και να με κυριεύσει. Και έτσι, εγώ ξέρω αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ότι ο άνθρωπος που κρεμάται επιβραχίων ανθρώπου είναι επικατάρατος. Και εγώ λέω σήμερα, στέκομαι και κρατιέμαι από το βραχίωνα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου, μα ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου, καθώς τα πάντα συνεργούν στο αγαθό σου αγαπώντας τον Κύριο, είναι από Αυτόν που πρώτα με αγάπησε. Και πριν ακόμα μορφώσει στην κοιλία της μητέρας μου, με γνώρισε. Και με έβαλε σε μια εκκλησία, με έβαλε σε ένα δρόμο. Σε έβαλε σε ένα δρόμο, σε έβαλε σε μια εκκλησία, σε έβαλε σε μια ομίγυρη Αγίων. Και έτσι πραγματικά ο Κύριος θα πει, θέλω ιατρεύσει την αποστασία αυτών, θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει από αυτού. Αλλάζει ξαφνικά διάθεση. Από εκεί δηλαδή που ήταν αποστατημένοι, αφού λέει θα ιατρεύσω την αποστασία τους. Δηλαδή τι σημαίνει να ιατρεύσω, ιατρεύεται η αποστασία? Μακάρι να υπήρχε ένα χάπι, έχω πάρα πολλά χάπια, αλλά δεν ιατρεύει κανένα χάπι την αποστασία. Ούτε γενώσιμο, ούτε μη γενώσιμο. Πρωτότυπο. Υπάρχει ένα έργο όμως το οποίο είναι εκπληκτικό. Όταν λέει θα ιατρέψω την αποστασία, σημαίνει θα μπορέσω να μπω μέσα στη θέληση του ανθρώπου, να αγγίξω τη θέληση του ανθρώπου και να μεταστρέψω τη διάνοια του ανθρώπου, ώστε αυτός να πάρει μια απόφαση να επιστρέψει στο δρόμο το δικό μου. Και είναι ωραίο, αδελφοί, αυτό. Γιατί δεν παραβιάζει τη θέληση, επισκέπτεται τη θέληση ο Κύριος, δίνει, θα λέγαμε, όλα τα προσόντα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να καταλάβει και να εννοήσει τα λάθη του. Του υπενθυμίζει καταστάσεις. Στην εκκλησία της Εφέσου λέει την πρώτη σου την αγάπη αφήκας. Ενθυμού πόθεν εξέπεσες. Θυμήσου ότι κάποτε είχες πάρα πολύ αγάπη. Θυμήσου σήμερα λοιπόν ότι κάποτε ο Θεός έκανε κάτι εξαιρετικό μαζί σου. Θυμήσου ότι κάποτε ο Θεός ενέργησε τόσο δυνατά στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, δεν έβλεπες την ώρα να πας στην εκκλησία, δεν έβλεπες την ώρα να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, ότι λαχταρούσες, με λαχτάρα πήγαινες στον Κύριο. Θυμήσου το αυτό. Και στο θυμάσαι και λες, νομίζω πως έχει δίκιο. Είναι καιρός επιστροφής μου. Και εκεί έρχεται η επαγγελία του Θεού να σου δώσει την όθηση. Κοίταξε, θα επιστρέψεις και εγώ σου λέω λοιπόν, σου δίνω μια υπόσχεση. Θα επιστρέψεις, θα σου δώσω τη δύναμη να επιστρέψεις και θα γιατρέψω την αποστασία, θα σε αγαπήσω εγκαρδίως μέσα από την καρδιά μου, γιατί ο θυμός μου απεστράφει από αυτού. Δηλαδή, στη διάρκεια της επιστροφής σου, στην πρώτη σου αγάπη, στα πρώτα σου έργα, τα καλά έργα, εγώ θα είμαι μαζί σου. Θα ξεχάσω τα πάντα, θα ρίξω τα λάθη σου στα βάθη των ωκεανών. Και μου πείτε ότι ο Θεός δεν εφευρίσκει τρόπους και μέσα να καλέσει τον άνθρωπο, να ελευθερώσει τον άνθρωπο, να βοηθήσει τον άνθρωπο. Κάνει τα πάντα ο Θεός. Και δεν ξέρω πού ανοίγει παράθυρα, σε ποιο σημείο του ουρανού, μικρό, μεγάλο, αν η Σαμάρια θα έχει να φάει ή δεν θα έχει να φάει η Σαμάρια και ποιος αυτός που πιστεύει σε αυτά. Αλλά σήμερα λέμε ότι η Εκκλησία πιστεύει στα παράθυρα, πιστεύει στα συννεφάκια τα μικρά, πιστεύει σε ό,τι δίνει ο Θεός, και αυτό είναι για την επιστροφή της καρδιάς μου στην πρώτη μου αγάπη, για την επιστροφή της Εκκλησίας στην πρώτη Εκκλησία, την Αποστολική, για την επιστροφή του Πνεύματος του ανθρώπου στις ρίζες πνευματικές του Λόγου, του Θεού και του Ευαγγελίου. Και θα είστε, θέλω είστε ως δρόσος στον Ισραήλ,
Υπάρχει ένας πολύ ωραίος ψαλμός στο Λάμδα Γάμα που λέει «Ότι καλών και τι τρεπνών να συγκατοικούν εν ομονία οι αδελφοί». Είναι ως υδρόσος του αερμών. Και αναρωτιόμουν μία φορά, λέω «Κύριε, άρα υδρόσος έρχεται στη συγκατοίκηση που γίνεται με ομόνια». Δηλαδή σε μία ωραία συγκατοίκηση αδελφών, χριστιανών, εκκλησίας, έρχεται υδρόσος. Είναι ως υδρόσος, η οποία ποτίζει, προσφέρει ό,τι να προσφέρει, την υγρασία, τα απαραίτητα στοιχεία για να μεγαλώσει. Αλλά αυτή η υδρόσος υπάρχει σε μια συνύπαρξη, συνύπαρξη ευλογημένη, συνύπαρξη με ομόνια, συνύπαρξη με αγάπη. Και άρα λοιπόν συνύπαρξη του ανθρώπου με τον άνθρωπο, που είναι με ομόνια, συνύπαρξη των ανθρώπων με τον Θεό, της Εκκλησίας με τον Θεό, που είναι πάλι με ομόνια, δεν με συμφέρει να τα βάζω με τον Θεό. Αλλά τα βάζω με το Θεό πολλές φορές. Εμείς δεν τα βάζουμε το Θεό, λέμε εγώ. Δεν τολμάω. Τολμάμε πολλές φορές να τα βάζουμε το Θεό. Ένα γιατί, γιατί το έκανες αυτό, Κύριε? Είναι να τα βάζεις με το Θεό, σαν να υψώνεις το ανάστημά σου εκείνη την ώρα. Θα μου πεις, δεν εκφράζεις ένα πόνο καρδιάς. Ένα πόνο καρδιάς εκφράζεις, αλλά έχει σημασία και πώς το εκφράζεις, αλλά σημασία και πώς το λες. Δηλαδή, αν βγάζεις πίκρα εκείνη την ώρα, πικρία εκείνη την ώρα, νομίζω ότι πιο πολύ σαν επίθεση ακούγεται παρά σαν πόνος. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί το επέθεσες αυτό στη ζωή μου? Εγώ δεν ήμουν καλός. Και έχεις να προφέρεις και επιχειρήματα. Δεν ήμουν καλός. Στην εκκλησία δεν πήγαινα. Σαν του έλεγες, σαν του λες, κάνεις λάθος, Κύριε. Κάνεις λάθος. Αδελφοί, λοιπόν, διαρριγνύεται η ομονία. Διαρριγνύεται η καλή σχέση. Το μόνιασμα αυτό. Και λέει, οι δύο είναι καλύτερη παρά τον εν. Αλλά το τριπλούν σκηνίων δεν κόπεται. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, όταν είναι δεμένη, έχετε δει τα σκηνιά πώς είναι, άμα τα ανοίξει, είναι δεμένα το ένα με το άλλο, και κάνουν ένα μεγάλο σκηνί το οποίο πραγματικά δεν κόβεται εύκολα. Πόσο μάλλον όταν μπει ο Θεός μέσα σε ένα ζευγάρι, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια εκκλησία, μπει ο Θεός και μονιάσουνε, συγκατοικήσουνε και ποτέ το χέρι δεν γυρίσει να πει το πόδι δεν σε έχω ανάγκη, το πόδι να πει το άλλο πόδι δεν σε έχω ανάγκη, δεν σε χρειάζομαι, είσαι ευτελές, είσαι χωρίς αξία. Υπάρχει ομόνοια, υπάρχει αγάπη, αυτή η εκκλησία προχωράει, αυτός ο χριστιανός αναπαύεται και εκεί αναπαύεται και το πνεύμα του Θεού. Και αυτή την εκκλησία συστήνει ο Θεός, αδελφοί. Οι κλάδοι αυτού θα εξαπλωθούν, θα εξαπλωθούν οι κλάδοι, η δόξα αυτού θα είναι ως ελέας, γιατί θα έρθει ο Θεός και θα δώσει αποκάλυψη στην εκκλησία αυτή και η εκκλησία στηρίζεται στην αποκάλυψη και στην αποκάλυψη του Ιωάννη, αλλά και στις προσωπικές αποκαλύψεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ένα χριστιανό να μην έχει αποκάλυψη. Ένα χριστιανό ο οποίος λέει ότι είναι χριστιανός, και ήταν ένα ωραίο ένα αδερφός μια μέρα και μ' άρεσε. Θα σου το πω. Λέει. Συγγνώμη. Αδερφοί, λέει, δεν είμαστε χριστιανοί επειδή ερχόμαστε στην εκκλησία. Δηλαδή, επειδή μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και κάθεσαι ένα κάθισμα, σημαίνει ότι γίνεσαι και χριστιανός? Περίμενα να ακούσω τη συνέχεια. Και λέει στη συνέχεια, δηλαδή, αν πας και κάτσεις μέσα σε ένα γκαράζ, γίνεσαι αυτοκίνητο. Δίκιο έχει. Έχει απόλυτο δίκιο. Το ότι στέκεσαι σε ένα χώρο μέσα, δεν αποκτάς την ιδιότητα του χώρου. Άρα, τι θέλει ο Θεός? Και γιατί το κάνει αυτό? Θέλει ο Θεός να σε στηρίξει προσωπικά. Γι' αυτό σου δίνει αποκαλύψεις. Αρχίζουν οι ρίζες σου βαθαίνουν. Εάν πάρεις απόφαση να μείνεις σταθερός, παρά τους ρίακας των υδάτων, έχεις φιλοσιά, φέρνεις καρπό και μάλιστα τα κλαδιά σου, λέει, εξαπλώνονται. Δηλαδή, φτάνουν και τα πετεινά του ουρανού θα βρουν τροφή και οι άνθρωποι θα κατασκηνώσουν από κάτω, θα βρίσκουν προστασία από σένα, θα βρίσκουν ανάπαυση στις ψυχές τους, επειδή εσύ αγαπάς τον Κύριο και κάνεις το θέλημα αυτού και έχεις επιστρέψει και ίσως έχεις επιστρέψει. Και τότε η δόξα αυτού και η οσμία αυτού θα είναι ως του Λιβάνου. Θέλουσιν επιστρέψει και καθίσει υπό τη σκιάν αυτού. Θέλουσιν αναζήσει ως σίτος και ανθίσει ως άμπελος. Και λέει το πάρα πολύ ωραίο, η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ίνος, λέει, εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Λέει και με θύσκεστε με ίνον, στο οποίο είναι ασωτεία. Τώρα ο ίνος τι κάνει? Ο ίνος κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο ίνος φτιάχνει τη διάθεση του ανθρώπου. Και προσέξτε, όταν λέει εδώ πέρα ότι η μνήμη αυτού θελείστε ως ίνος Λιβάνου, σημαίνει ότι
Στη μνήμη σου θα φέρνεις μόνο τα καλά. Στη μνήμη σου θα φέρνεις τις καταστάσεις οι οποίες σου φέρουν εφορία στη ψυχή. Στη μνήμη σου θα έρχονται μόνο οι καλές στιγμές στη ζωή σου. Δεν θα έρχονται οι στιγμές της αποτυχίας σου, της προσωπικής σου αποτυχίας. Δεν θα έρχονται οι στιγμές της ανικανότητάς σου, της προσωπικής σου ανικανότητας. Δεν θα έρχονται οι στιγμές των προβλημάτων της υγείας. Θα έρχονται οι στιγμές της ευλογίας, οι στιγμές της αναζωπήρωσης, οι στιγμές της πλήρωσης, οι στιγμές της επισκέψεως, οι στιγμές των θεραπείων, οι στιγμές που εσύ έδωσες υπέροχες υποσχέσεις στον Θεό με τα δικά σου χείλη. Μόνο αυτά θα ανακαλούνται στη μνήμη σου. Αμήν, αδελφοί. Εγώ το θέλω αυτό. Θέλω να γονατίζω και ο Κύριος να μου φέρει στη μνήμη μου μόνο τα καλά. Μόνο τα καλά. Και δεν είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι think positive, σκέψου θετικά. Όχι, καμία σχέση δεν φέρνει αυτό. Γιατί εγώ, σαν άνθρωπος, αν προσπαθήσω να σκεφτώ θετικά, σίγουρα θα σκεφτώ και αρνητικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί σήμερα θα πάω μια μέρα στο φαρμακείο, λοιπόν, το πρωί και μπαίνει ένας πελάτης, ο οποίος είναι. Εγώ δεν μπορώ να τον εξυπηρετήσω. Τον έχω δώσει στα παιδιά. Μόλις έρχεται, κατεβαίνω στο υπόγειο. Πάω στην αποθήκη μέσα, στην τουαλέτα, προφασίζομαι λόγους. Αυτός ο άνθρωπος όμως έχει τις ανάγκες του, βέβαια, έχει προβλήματα, έχει ψυχολογικά προβλήματα. Εγώ όμως δεν μπορώ να αντέξω τα ψυχολογικά του προβλήματα. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα μπήκε πρώτος. Εγώ βέβαια φυσικά δεν είμαι αυτό που λένε να δούμε ποιος σου κάνει σε φταί. Μπαίνει μέσα. Λέω τώρα πρέπει να σκέφτομαι, λέω θετικά. Ότι με θα πάει καλά. Μου μπήκε μια σκέψη, μου είπαν τα παιδιά. Λέω, μου λένε κύριε Θοδωρή, τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει η μέρα μας η σημερινή, μάλλον θα μας πάει στραβά. Που μπήκε ο άνθρωπος αυτός. Αλλά θα δούμε. Τους λέω: μην ανησυχείτε. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε στον Κύριο, να προσευχηθούμε, να μας ανατρέψει λίγο τα πράγματα, αν εσείς είστε λίγο επιφυλακτικοί. Και άρχισα να σκέφτομαι θετικά, που λένε οι άνθρωποι. Λέω: θα σκέφτομαι θετικά, ότι όλα θα πάνε καλά. Ανθρώπινα τελείως, έτσι μακριά από τον Κύριο αρχικά. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Μετά από λίγο χαλάει ο εκτυπωτής. Λέω: δεν είναι τίποτα, εδώ θα φτιαχτεί. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Μετά από λίγο παίρνει μια ασφάλεια στον πίνακα. Λέω, Χριστέ μου, λέω. Μα δεν σκέφτομαι, λέω, θετικά. Όσο θετικά και να σκεφτόμουν, όλα αρνητικά γινόντουσαν. Λέω, δεν υπάρχει. Θα σταματήσω να σκέφτομαι θετικά. Πάω λοιπόν κάτω στο γραφείο και κάνω κάτι άλλο. Άφησα τη θετική σκέψη και τα άφησα στον Κύριο. Είναι αυτό που λέει εδώ πέρα. Και άρχισα να φέρω στη μνήμη μου τις ημέρες που προσευχόμουν ο Κύριος απαντούσε πολύ γρήγορα. Δηλαδή σε χρόνο. Κλάσμα δευτερολέπτου, που λένε οι άνθρωποι. Και λέω, Κύριε, φτιάχτα σε παρακαλώ όλα. Λέω, εγώ θα παραλύσω σήμερα. Λέω, αν δεν βάλεις το χεράκι σου, ποιο χεράκι σου, το χέρι σου, το Άγιο, θα διαλυθώ. Και πραγματικά, ανεβαίνω πάνω, μου δίνει Θεός δύναμη, ανεβαίνω πάνω, λέω, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Μετά από λίγο, ο Θεός μου δίνει ειρήνη, φτιάχνουμε τον εκτυπωτή, βρίσκουμε, γιατί είχε πέσει η ασφάλεια, είχε πολλή δουλειά, κάναμε τρομερό τζίρο, πουλήσαμε βιταμίνες, καλλυτικά. Και στο τέλος της ημέρας, λέω στα κορίτσια, στα παιδιά εκεί, λέω, παιδιά, είδατε. Τελικά λέω, είναι ο άνθρωπος αυτός, πολύ καλός άνθρωπος που μπήκε στο φαρμακείο μέσα. Κύριε Θοδωρή, τι λέτε τώρα. Λέω, ξέρετε τι αγώνα έκανα για να το πω αυτό. Για να το πιστέψω και να το πω. Να μου αλλάξει ο Θεός την καρδιά μου και τη διάθεσή μου. Αυτό λοιπόν κάνει ο Κύριος. Αυτό κάνει πραγματικά και έρχεται και μέσα στη μνήμη μας να σκεφτόμαστε αυτά που ο Θεός φέρνει ώστε να επιστρέφουμε στα γόνατα και στην προσευχή, γιατί λέει, πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου, από πού θα έρθει η βοήθειά μου. Καλός ο Βασίλης ο ηλεκτρολόγος, αλλά δεν είναι πάντα stand-by άμα έχω πρόβλημα. Και πάω και λέω, Κύριε, λύσε μου το πρόβλημα. Και δεν είμαι ηλεκτρολόγος. Και δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Άμα μια ασφάλεια να βγάλω, δεν ξέρω αν είναι εντάξει ή όχι. Ξέρω ότι έχει πίσω ένα ελασματάκι. Αλλά δεν ξέρω να κάνω διάγνωση παραπέρα. Και έρχεται ο Θεός και μας δείχνει πώς να πορευόμαστε. Και πραγματικά, έτσι, θα είμαστε όσοι ελάτη ευθαλείς, θα έρθει καρπός. Αλλά τελικά, ποιος είναι σοφός για να εννοήσει αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά όποιος δεν είναι από εσάς, όποιος μάλλον είναι ελλειπής σοφίας, όποιος από εσάς είναι ελλειπής σοφίας, λέει ο Ιάκωβος, ας ζητήσει από τον Θεό. Και εγώ λέω σήμερα, Θεέ μου, είμαι ελλειπής σοφίας. Και αν μου έχεις δώσει 5 πράγματα και τα έχω καταλάβει, θέλω 15 πράγματα να καταλάβω. Και αν, Κύριε, καταλάβω τα 15, θέλω 25 πράγματα να καταλάβω. Να εμβαθύνουμε, αδελφοί, στο λόγο, να εμβαθύνουμε στην πίστη και να πλησιάσουμε τον Κύριό μας με όλη μας την καρδιά και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας τη διάνοια. Αμήν.